Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Πριν γυρίσουμε στο πάνελ μας όμως, να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Σπύρο Λάπα. Ήταν ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το θέμα που έχει προκύψει με τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης. Που σήμερα είχαμε πόρισμα τελικά, κύριε Λάπα, το έχουμε. Βεβαίως, είχαμε το πόρισμα το δικό μας, τη δική μας εισήγηση προς όλα τα κόμματα. Ακριβώς, γιατί το κάθε κόμμα θα βγάλει το δικό του πόρισμα. Όχι, βέβαια, τα μόνα κόμματα τα οποία θα βγάλουν πόρισμα δικό τους είναι δύο. Το προημείο δηλώσανε, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Χρυσή Αυγή. Και η Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα περιμένουν τη δική μας εισήγηση για να τοποθετηθούν σε μερικά σημεία θετικά, σε μερικά αρνητικά. Ναι. Και ίσως να έχουν και παρατηρήσεις, αλλά στο ίδιο σώμα του κειμένου. Νομίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει δικό της πόρισμα. Εκτός εάν συνυπογράψετε και εσείς τις αιτιάσεις της για τα δάνεια της Αυγής και την πώληση του κτηρίου της Κομουνδούρου. Που δεν το θέλω. Αυτές είναι παρατηρήσεις σε ένα τεράστιο κεκαιώνα εγγράφων και αποτυπωτικών στοιχείων. Δεν είναι πρόκειται για το κτίριο Κομουνδούρου που ανάγεται. Εντάξει, άλλωστε, θα το δούμε. Να σου πω κάτι, το κτίριο της Κομουνδούρου είναι εκτός. Περίοδο ερεύνης της Επιτροπής μας. Αφορά το 1992, ενώ η έρευνα αρχίζει από το 2002. Μετέφερα κάποιες πληροφορίες από τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ καλά κάνατε. Μπορεί να είναι και έτσι. Πόσες σελίδες, 60.000 σελίδες είναι, Γελάπα? Κοιτάξτε, είναι πάνω από 100.000 σελίδες το αποδεικτικό υλικό. Μόνο οι καταθέσεις των μαρτύρων είναι 17.000 σελίδες και δεκάδες χιλιάδες σελίδες τα έγγραφα που έχουν σταλεί σε μία αίθουσα. 30 κούτες, μιλάμε για 120-130.000 αποδεικτικό υλικό. Το τελικό συμπέρασμα ποιο είναι, ποινικές ευθύνες, καταλογίζονται? Τι είπατε? Ποινικές ευθύνες. Κοιτάξτε, η Επιτροπή δεν είναι δικαστικό όργανο. Τι κάνει η Επιτροπή? Η Επιτροπή συλλέγει, ερευνά και προτείνει. Φυσικά αναδύονται και ευθύνες ποινικού χαρακτήρα, όμως αυτές τις εξατομικεύει και τις προσωποποιεί το αρμόδιο εισαγγελικό ή ανακριτικό όργανο. Εμείς εκείνο που κάνουμε είναι καταρχήν είναι κραυγαλές πολιτικές ευθύνες για το τρίγωνο της διαπλοκής, πολιτικό σύστημα, τραπεζικό σύστημα και μέσα ενημέρωσης. Το αποτυπώνουμε, μάλιστα όχι το αποτυπώνουμε ως πολιτική αντίληψη και σύλληψη. Με βάση ντοκουμέντα και στοιχεία, μάρτυρες και έγγραφα. Γενικά ή προσωποποιημένο. Όταν λέτε το τρίγωνο, στα κόμματα είναι προσωποποιημένα, στις τράπεζες, στα μίντια. Τα κόμματα δεν το συζητάμε για τα κόμματα είναι κραυγαλαία. Τα πήγε ο Καλούδης. Στα μίντια και το πόρισμα Καλούδη έχει μπει στην... Έχει μπει στο αρχείο με απόφαση της Βούλης, των δύο και πρώτες του δύο μεγάλων κομμάτων. Θα το επαναφέρετε αυτό? Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, υπάρχει και η περίοδος εκτός πόρισματος Καλούδη, που είναι η περίοδος 11-15. Να σας πω ότι τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν καταβάλουν έστω και ένα ευρώ από το καλοκαίρι του 11. Το ποσό που οφείλουν για τα δύο είναι 401 εκατομμύρια, και όπως είναι αμετάβλητο, σχεδόν αμετάβλητο από το καλοκαίρι του 11. Δεν έχουν καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Πρώτον. Τα δε δάνεια των ΜΜΕ στο σύνολό του είναι 1,3 δις, παρακαλώ. Και τα περισσότερα είναι δανεικά και αγύριστα που την ποια έννοια. Ακούστε να δείτε. Έχουν δοθεί αθρώα δάνεια, χωρίς καμία εγγύηση, χωρίς εξασφαλίσεις, χωρίς στήριξη των πληστηριωτικών και τραπεζικών κανόνων. Και θα λέει κανένας ότι είδαμε πράγματα τα οποία όχι μας έχουν καταπλήξει. Θεωρούσαμε ότι αυτά δεν θα μπορούσαν να συμβούν σε ένα κράτος δικαίου. Γι' αυτό ρωτήσαμε, κύριε Λάπα, υπάρχει προσωποποίηση των ευθυνών? Κάποιοι ευθύνονται, δεν είναι γενικά και αόριστα όλα αυτά. Κάποιοι άνθρωποι έπαιρναν αποφάσεις, τις οποίες εσείς τις διερευνήσατε. Φυσικά, τα πρόσωπα είναι συγκεκριμένα. Ποιος ήταν διοικητής της τράπεζας που χορηγούσε αυτά τα δάνεια? Ο Α. Ποιος έπαιρνε? Αυτόν τον κατονομάζετε εσείς στο πόρισμα? Αν δεν θέλετε να μας τον πείτε τώρα, αλλά στο πόρισμα τον κατονομάζετε? Βεβαίως, όλα κατονομάζονται, τα πάντα κατονομάζονται, κύριε. Δηλαδή, κατονομάζεται και τον κύριο Στουρναρά. Τον ίδιο διοικητή. Δεν υπάρχει στο πόρισμα παράκληση για τον κύριο Στουρναρά. Α, εντάξει, μάλιστα. Άρα για τους διατελέσαντες πριν. Μάλιστα. Μιλάμε για τους ευθύνες όλοι στο τραπεζικό σύστημα, μιλάμε για τους μηδιάρχες όλους που πήραν τα δάνεια αυτά, ως ηθική αυτούργη, βέβαια, δεν είναι. Ήδη έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Επιτροπής μας. Από, ξέρετε, για την υπόθεση της Τράπεζας Α, του κ. Ψυχάρη κλπ. Όλα αυτά, και πρέπει να σου πω ότι η Επιτροπή συνετέλεσε και σε κάτι άλλο, σε ένα άλλο θαύμα. Όλες οι καταγγελίες όλων αυτών των περίεργων, παράτυπων, εγώ θα λέω παράνομων δανειοδοτήσεων, ξέρετε από την καταγγελία αυτά τα δάνεια. Μετά τη σύσταση και τη λειτουργία της Επιτροπής μας. Πριν ούτε ένα. Φανταστείτε εδώ τα δάνεια των κομμάτων, μη ενήμερα, μη εξυπηρετούμενα 401 εκατομμύρια από το καλοκαίρι του 2011, τώρα το 2016 έρχονται οι τράπεζες και καταγγέλνουν τα δάνεια του. Τι συνέβη άραγε, εδώ πλέον φυλάει ο καθένας αυτό που λέει ο λαός, την καρέκλα του, να μην πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Επομένως, η συνέχεια ποια θα είναι τώρα? Διαδικαστική ποια είναι? Την Πέμπτη που έρχεται, την Παρασκευή μάλλον, είναι η τελευταία συνεδρίαση. Συζήτηση επί του εισηγητικού κειμένου
τη πλειοψηφία και απόφαση οριστική και τεμεσίδικη και πέφτει αυλαία. Πιστεύω ότι αυτή η αυλαία δεν είναι μια αθλητηρία αλλαγή των πάντων. Αυτό θα είναι το καλύτερο δυνατό από την εξωτερική. Το πόρισμα τη Επιτροπή θα πάει στην Ολομέλεια. Θα πάει στην Ολομέλεια και φυσικά και στου αρμόδιου εισαγγελικού και δικαστικού λειτουργού. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει παραπομπή, όχι. Βέβαια. Όχι, δεν αποφασίζει παραπομπέ η Ολομέλεια. Δεν πολιτικά πρόσωπα. Άρα αν πρόκειψε για πολιτικά πρόσωπα. Μιλάμε για μη πολιτικά πρόσωπα, δεν μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα. Μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα δεν εμπλέκονται καθόλου. Κάποιοι από τα κόμματα υπεύθυνοι των κομμάτων είχαν και την πολιτική ιδιότητα, αλλά δεν θα. Μάλιστα. Αυτό στου ταμεί ή και στου προέδρου. Στου πάντε. Όποιο έχει ευθύνη, κύριε Γκούνι, ό,τι πει ο εγγενικό και ο δικαστικό λειτουργό. Εμεί το περιγράφουμε την πράξη, περιγράφουμε το συμβάν, περιγράφουμε τι παραβιάστηκε. Ναι, λέμε για τα πολιτικά πρόσωπα. Εάν προκύψουν ευθύνε, αυτό θα το κρίνει το κοινοβούλιο. Βεβαίω, εννοείται. Μάλιστα. Για να ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στην συζήτησή μας. Έχω κάποιο σχόλιο. Ναι, λέγαμε για την αξιολόγηση. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα την κλείσουν. Αν δεν την κλείσουν, όντως θα συμφωνήσω ότι τότε θα έχουμε πολύ άσχημες εξελίξεις στη χώρα. Η ένταση της κομματικής αντιπαράθεσης θα είναι πάρα πολύ οξυμένη. Θα ζήσουμε αγριότητες, δηλαδή θα έχουμε έναν προεκλογικό αγώνα. Εάν πάμε σε εκλογές, θα είναι πολύ άγρια τα πράγματα. Φοβάμαι πάρα πολύ την οξύτητα η οποία θα επέλθει. Θέλω να πιστεύω ότι θα κλείσει η αξιολόγηση, όχι στις 26 Ιανουαρίου, αλλά το Φεβρουάριο, ώστε το Μάρτιο, αν μπορέσει η χώρα να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αυτά δεν τα βλέπουν, Νίκο, έξω. Υποθέτω ότι τα βλέπουν. Δεν ανησυχεί. Τα βλέπουν. Στις 6 Φεβρουαρίου θα μάθουμε αν θα συμμετέχει το Δουνουτού. Τότε υπάρχει η Ολομέλεια, νομίζω, του Δουνουτού, όπου θα είναι και η νέα ηγεσία των ΗΠΑ, όπου θα εκφραστεί και η βούληση της νέας ηγεσίας αν θα στηρίξει το Δουνουτού, γιατί μέχρι τώρα μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ, το λευκός οίκος, ας το πούμε, επηρέαζε το Δουνουτού υπέρ των Ελλήνων. Τώρα, αν θα έχουμε διαφορετική στάση από το Δουνουτού, αν η νέα διοίκηση administration της Αμερικής ταχτεί κατά της παρέμβασης, τότε αυτό θα το μάθουμε 6 Φεβρουαρίου. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Πάντως, δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να πάμε σε νέο πρόγραμμα, όταν μέχρι τώρα το Δουνουτού ήταν τεχνικός σύμβουλος. Θα μπορούσε να παραμείνει τεχνικός σύμβουλος, ώστε να μην αναγκαστούμε να πάμε για νέο πρόγραμμα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και σε άλλα κοινοβούλια. Δεν είναι μόνο. Εάν το Δουνουτού όμως βάζει όρους να είναι βιώσιμο το χρέος και αυτά. Μέχρι στιγμής σε αυτό το πρόγραμμα, στο τρίτο μνημόνιο, είναι τεχνικός σύμβουλος. Θα μπορούσε να παραμείνει εάν η αξιολόγηση κλείσει. Η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι έχει κλείσει κατά 97%. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει διαλυτιστίνδα μεταξύ IMF και Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Ο Σόιμπλε θέλει να παραμείνει το Δουνουτού για προφανείς λόγους. Το Δουνουτού λέει ότι δεν μπορώ να παραμείνω σε ένα πρόγραμμα όπου το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Μάλιστα. Και αφού δεν είναι βιώσιμο, θα πρέπει να πάρουν καινούργια μέτρα. Είναι ένα πράγμα το οποίο εξαρτάται από πολλά. Σωτήρη, ο κύριος Τόμσεν με το Βερολίνο και με τον Σόιμπλε και με την Μέρκελ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είναι σε συνεχή επικοινωνία. Γιατί φαίνεται σαν να υπάρχει μόνιμη διάσταση? Τώρα, μόνιμη διάσταση φαίνεται ότι είπα, δεν... Φαίνεται, έτσι. Ναι, φαίνεται, σωστά το είπε. Θέλω να πω ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη παιχνίδι υπάρχει από πίσω. Ναι, πιστεύω ότι το παιχνίδι που παίζεται είναι στην ουσία εσωτερικό θέμα του, σε ό,τι αφορά τη στάση του Τόμσεν, είναι εσωτερικό θέμα δυτής πολιτικής αντίληψης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και ο Σόιμπλε από τη μεριά του εκφράζει μονίμως μία πολιτική η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ποτέ από την πρώτη στιγμή δεν ήθελε την Ελλάδα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Βλέπεις με οικονομικούς όρους μία επανάληψη αυτού του σενάριου? Ναι, εγώ πιστεύω, δηλαδή, ότι στο σιρτάρι ο Σόιμπλε ξανά σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, πιστεύω ότι επειδή ο Σόιμπλε εκφράζει και το βιομηχανικό αλλά και το τραπεζικό κατεστημένο,
Υπάρχουν αναλύσεις στη Γερμανία, σοβαρές αναλύσεις και Ινστιτούτα, που θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, στην πρώτη ταχύτητα για πολλούς και διάφορους και αντικειμενικούς λόγους, αλλά το σενάριο το που κυκλοφόρησε σε εκείνο το περίφημο Eurogroup, που στην ουσία ο Σόιμπλε μας έστελνε διακοπές πενταετίας και μας πλήρωνε τα έξοδα, όχι όλα βεβαίως, αυτό δεν έχει εκλείψει ποτέ. Εγώ νομίζω ότι αυτό το σενάριο θα επανέλθει σύντομα, εάν η Ελλάδα δεν βρει βηματισμό που να τη βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Μπορεί να βρει με αυτούς τους οικονομικούς όρους που ζητάει ζητούν οι θεσμοί. Όχι, γιατί το έχουμε πει εδώ πάρα πολλές φορές ότι η εξίσωση αυτή τη δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η εξίσωση. Με οικονομικούς όρους. Ανεξάρτητα από τις κοινωνικές επιπτώσεις και τις ενδεχόμενες. Όχι, εγώ μιλάω με καθαρά οικονομικούς όρους. Δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή. Και αν βγούμε από τον πάγο, θα έλεγα. Μένει να αποδειχθεί πάντως αν δεν βγαίνει. Ναι, μένει να αποδειχθεί. Δεν είμαι σίγουρος. Έχει ήδη. Αν το κλείσουμε, πούμε στο κιού. Μία κουβέντα να ολοκληρώσω. Λέω, εάν φύγουμε από τον πάγο των αριθμών και μπούμε στο υπόστρωμα της πραγματικής οικονομίας. Το έχουν δει ποτέ αυτό το πράγμα, το υπόστρωμα το έχουν δει ποτέ? Όχι, η ίδια η κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και θα το πω σχηματικά. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει δημιουργήσει μια κοινωνία όπου όσοι είναι στην ηλικία τη δικιά μας, ίσως και λίγο μικρότεροι, θα δουλεύουμε για να ξεχρεώνουμε, και όσοι έρχονται νεότεροι θα δουλεύουν για να ζουν μίζερα. Ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, ναι. Με 300 και με 400 ευρώ. Κύριε Λιβάνη. Προχθές βγήκαν τα αποτελέσματα της επταετίας αυτής στον οποίο εμείς περνάμε. 240 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα κέρδη της Γερμανίας από όλη αυτή την επταετία την οποία έχουμε ζήσει. Αυτό και μόνο δηλώνει ότι η γερμανική πολιτική απέναντι στον Νότο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι πολιτική αρπαγής στην ουσία της περιουσίας του ελληνικού λαού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και συνεχίζεται ακριβώς το ίδιο έργο. Τώρα θέλω να πω κάτι για τον κύριο Τόμψεν. Ο κύριος Τόμψεν είναι αυτός ο οποίος δεν έκανε αυτό το μεγάλο λάθος. Δεν το ξεχνάμε όσο αφορά για τον πολλαπλασιαστή, για το μνημόνιο. Έτσι δεν είναι? Αυτός δεν είναι ο οποίος υπέγραψε και έφτιαξε το σχέδιο? Έτσι δεν είναι? Ο Τόμψεν. Τι κάνουμε εμείς? Αυτός δεν είναι? Στο πρώτο μνημόνιο. Είναι στο πρώτο μνημόνιο. Και παραμένει σήμερα. Έτσι δεν είναι? Εμείς τι κάνουμε? Ένα τέτοιο πρόγραμμα αν υπογράψει η κυβέρνηση περνάει? Η κυβέρνηση, νομίζω, θέλω να πιστεύω, ότι θα προβάλλει την αντίσταση, ότι δεν θα μπορέσει να υπογράψει τέτοια πράγματα τα οποία δεν θα μπορέσει να τα αντέξει ο ελληνικός λαός. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Ποια είναι τα επιπλέον που πρέπει να υπογράψει? Τότε δεν θα κλείσει η κυβέρνηση. Συγχωρείτε, ποια είναι τα επιπλέον που πρέπει να υπογράψει η κυβέρνηση? Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Έστω ότι αύριο έρχεται μια νέα κυβέρνηση. Λέμε. Το ενδεχόμενο ότι γίνονται εκλογές και αλλάζει κλπ. Ποια κυβέρνηση θα υπογράψει αυτά τα πράγματα? Ποια πράγματα? Ποια πράγματα? Ξέρετε ποια πράγματα είναι ακριβώς? Πείτε μου, εγώ δεν βλέπω κάτι το οποίο να είναι. Τότε δεν υπογράφει η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ό,τι έγινε με την πρώτη αξιολόγηση, θυμάσαι Μαγκή. Είχαμε από το καλοκαίρι του 2015 και το κλείσαμε το Μάιο του 2016. Αυτή έπρεπε να έχει κλείσει το φθινόπωρο του 2016. Έχουμε φτάσει στο Γενάρη. Ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα έρθει. Δεν τράβαγε ο Σαμαρά, τα ίδια δεν κάνει στο Σαμαρά. Στο Σαμαρά είχαμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το οποίο μπορούσε να αξιοποιήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Είχαμε προεδρικές εκλογές. Και ξέρανε οι ξένοι ότι τις εκλογές, αν γινόταν, αν μπλοκάρανε την προεδρική εκλογή, θα τις κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό το ξέρουν. Υπέγραφε τότε. Τώρα το ξέρουν, αλλά δεν έχουν κάτι πιο αντικειμενικό μπροστά του γεγονότα. Λοιπόν, γιατί δεν υπέγραφε ο Σαμαρά? Εφόσον ήθελε να υπογράψει και δεν υπέγραφε. Γιατί αφού ήξερε ότι θα πάει σε εκλογές. Τότε δεν γινόταν. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό ήταν το λάθος. Το πρώτο δεν είναι η χώρα. Αυτό ήταν το λάθος. Επειδή ήξερε ότι θα πάει σε εκλογές, δεν ήθελε να πάει με αρνητικούς όρους, έχοντας υπογράψει ένα μνημόνιο ή μια αξιολόγηση με το email Χαρδούβελη που ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε θυμάστε, ήταν στα κάγκελα. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα των μεταμοσχεών. Στα κάγκελα ήταν με τον Πασό. Προσέξτε, αυτό είναι το δημοκρατία. Πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Μάκη με αυτό είναι. Ήρθε το Πασό. Ο Σαμαράς δεν έδωσε τη συνένεσή του. Πήγε ο Σαμαράς. Ο Τσίπρας δεν έδωσε τη συνένεση. Τώρα είναι ο Τσίπρας. Ζητάει αυτό συνένεση και δεν του τη δίνει. Αυτές οι συνενέσεις όμως πόσο κοστίζουν στον κόσμο? Κοστίσανε στον κόσμο. Λιώνει η χώρα. Δεν το πάω αυτό. Επομένως θέλουν κι άλλα όμως. Ζητάνε κι άλλα.
Μα το θέμα αυτό ακριβώς είναι. Ποιο ζητάει άλλα ρευματική. Να υλοποιηθούν αυτά τα οποία. Αυτά τα οποία δεν ζητάνε να μειωθεί το αφορολόγηση στα 5.000. Όχι, αυτό είναι για αργότερα. Άμα τα είχαν κλείσει, δεν θα. Νομίζω ότι δεν είναι για αργότερα. Αυτό είναι για αργότερα. Δεν ζητάνε να μπει. Γιατί δεν κάναμε τα άλλα μην τα λέμε αυτά. Από εκεί δεν κάναμε. Εγώ να σα πω το εξή, για να μην το έχουμε ξαναπεί πολλέ φορέ. Πόσο είναι σήμερα το ΑΕΠ τη Ελλάδο, 272 δισεκατομμύρια. 170 είναι. 174. Πόσο ήταν το 2010? 240. Πόσα είναι τα κόκκινα δάνεια σήμερα? 101. Πώς ήταν οι καταθέσεις του ελληνικού, οι καταθέσεις της τράπεζας το 2010, 240. Ναι. Πόσες είναι σήμερα 120. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι αυτό που μας κάνουν είναι αδιέξοδο, δεν είναι οδηγεί πουθενά. Τώρα, ποιο είναι ο στόχο? Ο στόχο, είπα και πριν, ποιο είναι? 240 δισεκατομμύρια είναι τα κέρδη αυτή τη στιγμή τη Γερμανία απέναντι από τον Νότο. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα λίγο μου είναι εάν. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι. Συγγνώμη, το σημαντικότερο από όλη αυτή την ιστορία για να κάνουμε σήμερα ένα απολογισμό, δεν μπορούμε γιατί έχει δρόμο ακόμα, είναι το εξής, ότι στα σιγανά η Τρόικα, η Γερμανία κατάφερε να βάλει στα χέρια της αυτό που λέγαμε εθνικό πλούτο. Δηλαδή, τράπεζες. Μέσω του ταμείου. Τράπεζες έχουν περάσει σε ξένα χέρια. Γαλακτοβιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, ο τουρισμός της χώρας, τα αεροδρόμια και πολλά άλλα που μπορώ να σας αραδιάσω. Έχει πουληθεί όλη η νησιωτική, το φιλέτο έχει πουληθεί με real estate ξένα. Και επίσης έχει σημασία να καταλάβουμε τι δυνατότητες εθνικής στρατηγικής έχει. Επίσης η χώρα. Αυτό είναι θέμα είναι. Επίσης να πω το εξής. Είναι καταγεγραμμένο σε όλα τα χαρτιά, τα memorandum of understanding, το γεγονός ότι εάν η χώρα δεν αποπληρώσει το 75% του χρέους της στους δανειστές, δεν πρόκειται να έχει εθνική κυριαρχία. Όπως επίσης είναι καταγεγραμμένο το γεγονός ότι αύξηση μισθών ή συντάξεων θα πάρουν οι Έλληνες όταν η ανεργία πέσει κάτω από 10%. Σωτήρη, πότε καταγράψαν όλα αυτά? Από το πρώτο μήνυμα. Ας ολοκληρώσει ο Σωτήρης, θα έχεις τη δυνατότητα να πεις μια τελευταία λέξη ο καθένας. Εντάξει, Σωτήρη. Ναι, ολοκληρώνω. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως, ποιος είχε την ανάγκη και προσφύγαμε σε αυτούς. Εμείς δεν ζητάμε τα λεφτά. Το θέμα και ξέρεις, μάκη που κανένα. Όχι, μια στιγμή και έτσι. Πας και σε μια τράπεζα. Δεν σου βάζει αμέσως τη δουλειά. Γιατί μας το βάλανε αμέσως. Πώς το βάζει, συνέχεια. Όχι, τα παίρνουν πολλαπλάσια. Το θέμα είναι ότι αν αντέχει ο Γάιδαρος, αν αντέχει ο Γάιδαρος ο ελληνικός λαός, να τον φορτώσουμε. Συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι εμείς θα ζητάμε τα χρήματα και δεν θα μας βάζαν όρους. Τι ζητάνε? Τι ζητάνε η μάνα και ο πατέρα του? Δεν τα υπογράφαμε. Εμείς θα ζητήσαμε. Άλλο γιατί το υπογράψανε. Άμα δεν το θέλαμε, μας φεύγαμε. Ναι, αλλά δεν γίνει όμως και αυτό. Κάποια στιγμή δεν αντέχει ο Άγιο. Γιατί να κατηγορήσει τον Τσίπρα? Γιατί να τον κατηγορήσει? Ο άνθρωπος δεν είχε πει ότι θα φύγουμε από τα μνημόνια, θα τα σκίσουμε, θα τα καταγράψουμε. Γιατί παρέμεινε? Γιατί παρέμεινε? Κάτι είδε κι αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Κάτι είδε. Αυτό που ζούμε εμείς σήμερα. Εμείς σαν πολίτες μπορούμε να αντέξουμε? Όχι, εσύ και εγώ δεν μπορούμε. Τότε να το αποφασίσουμε. Να το αποφασίσει το πολιτικό σύστημα. Οι ίδιοι είπαν γιατί μπήκαμε στα μνημονία. Να το αποφασίσουν. Δώστε μια τελευταία κουβέντα. Πρέπει να κύριε Ολιβάνη, για να κλείνουμε. Θα πρέπει να πω και εγώ μια τελευταία κουβέντα. Αυτό που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα. Είναι ιταλικό, είναι γαλλικό, είναι ισπανικό. Και ούτω καθεξής. Σαν σε ακροδεξιά όλα. Άλλο αυτό, μεγάλο κομμάτι. Αυτό που βιώνει σήμερα η αλληλεγγυνωνία το βιώνουν και όλες οι νότιες στην ουσία, αλλά και βόρειες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό το πράγμα αυτό φτάνει σε ένα διέξοδο. Και θα δούμε τη λύση η οποία θα είναι πολύ σύντομη. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Εσείς κύριε Γερίρη, μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τζανακόπουλος.